Από το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, μίλησε ο ειδικός αγορητής και εγώ. Είμαστε δύο δηλαδή. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα συγχωρήσετε αυτή την, να πω έτσι, την διευκόλυνση της Προέδρου. Κυρία Πρόεδρε, για 19η ημέρα, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, σφαγιάζεται ο Παλαιστινιακός λαός στη Γάζα. Οι Ισραηλινές επιδρομές ισοπεδώνουν ό,τι έχει απομείνει, θάβει στα συντρίμμια χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως παιδιά. 2.360 παιδιά ανακοίνωσε η UNICEF και άλλα 5.364 τραυματισμένα. Μιλά για αδυσόπιτες επιθέσεις του Ισραηλινού κράτους στην λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, όσοι επιζούν να αντιμετωπίζουν οξύτερη έλλειψη πόσουμου νερού, τροφής, καυσίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Δεν ακούμε τίποτα για όλα αυτά σήμερα εδώ, σε αυτή την ολομέλεια. Για τη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Το ΚΚΕ καθαρά και με ευθύνη και με κριτήριο τη γηνή πάλι των λαών στέκεται με συνέπεια στον πλευρό των Παλαιστινίων και παλεύει για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής για ανεξάρτητο ενίο και βιώσιμο Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με επιστροφή των προσφύγων, με απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές. Ο λαός χρειάζεται και τον καλούμε να διαμορφώσει όρους τέτοιους μεγαλύτερης αλληλεγγύης με τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα, όπως σήμερα σε 7.30 ώρα στην Ελευσίνα, για να μην αποτελέσει ορμητήριο θανάτου, για να μην υπάρξει στήριξη στο κράτος τρομοκράτη, για να σταματήσει κάθε εμπλοκή, κάθε διευκόλυνση της χώρας μας που αποφασίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη, όπως φαίνεται, των άλλων κομμάτων. Το δεύτερο ζήτημα που θέλαμε στην αρχή να πούμε, είναι ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, που αναφέρθηκε σήμερα εδώ, αναδεικνύεται η πρωταρχική και η πλήρης ευθύνη του κράτους για την πανελλαδική ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμό όλων των απαραίτητων δημόσιων μονάδων υγείας και ιδιαίτερα των πρωτοβάθμιων, προκειμένου η πρόληψη να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και συστηματικό σχεδιασμό προγραμμάτων και εξετάσεων. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να έχει αποτέλεσμα η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων γυναικών και όχι η επικίνδυνη αντίληψη της ατομικής ευθύνης που κυριαρχεί για να συσκοτιστούν οι διαχρονικές τεράσεις ανεπάρκειες του κράτους με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, τη στήριξη των επιχειρηματιών που αναδεικνύεται και με τα στοιχεία που υπάρχουν που δείχνουν ότι 74% των μαστογραφιών έγιναν από τον ιδιωτικό τομέα και μόνο το 26% στο δημόσιο λόγω της ανεπάρκειας των υποδομών. Για το νομοσχέδιο, το ΚΚΕ τοποθετείται σε όλα τα νομοσχέδια όπως και σε αυτό με κριτήριο με ποιον έρχεται να υπηρετήσει. Ο ισχυρισμός ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ενισχύεται η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αφορά το κεφάλαιο και όχι τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα. Αποδέχεστε και υλοποιείτε διαρκώς απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για αξιοποίηση νέων πεδίων κερδοφορίας χωρίς όρους και όρια σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Σε κάθε τομέα που μπορεί να ενταχθεί στα τουριστικά πακέτα και να αυξάνει την κερδοφορία τους, όπως την υγεία, θεματικές πηγές, εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμό, αθλητισμό και περιβάλλον και άλλα. Δεν είναι λίγες οι περιοχές που έχουν μεταμορφωθεί βιαίως σε τουριστικά θέρετρα με τον πληθυσμό να εγκαταλείπει την ενασχόλησή τους με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία και άλλες δραστηριότητες και να γίνονται φτηνοί εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις δρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών, μαρίνων, ακτών, βουνών, ιαματικών πηγών και άλλα, τα αυξανόμενα κρατικά κονδύλια, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κονδύλια για διαφημίσεις, η οργάνωση εκθέσεων και άλλες δράσεις για την προσέλκυση του εισερχόμενου τουρισμού και ιδιαίτερα του ποιοτικού, δηλαδή όσων έχουν υψηλά εισοδήματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξυπηρέτηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων.
Η ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού αλληλοσυνδέονταν και εμπλέκονταν πάντα με την ανάπτυξη άλλων κλάδων, όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές και το εμπόριο. Οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις ανήκουν ή συνδέονται με ισχυρούς ομίλους που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στους κλάδους της ναυτιλίας, των κατασκευών, της ενέργειας, της μεταπηδικής βιομηχανίας, της εμπορίας τροφίμων και των πετρελοειδών, των μεταφορών, καθώς και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και σε ένα τέτοιο τομέα η αστή τάξη της χώρας στηρίζεται πάντα, τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια, και στηρίζει και σήμερα τις προσδοκίες της για ανάκαμψη και παραπέρα ανάπτυξη της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Βέβαια, αυτή η επιλογή είναι δικαιολογημένη, αφού πρόκειται για έναν κλάδο με σημαντικό συγκρινητικό πλεονέκτημα: θάλασσες, νησιά, κλίμα. Όμως είναι έτσι για όλους? Αφορά αυτή η ανάπτυξη το λαό? Αφορά τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και στις αμέτρητες τουριστικές επιχειρήσεις? Και αν αφορά όλους, τότε αλήθεια, γιατί δεν στριμώχνονται έξω από τις μεγάλες επιχειρήσεις αναζητώντας δουλειά? Γιατί γκρινιάζουν οι μεγαλοξενοδόχοι σε όλη τη χώρα για 50.000 και νέες θέσεις εργασίας? Αλλά ας δούμε και μια μικρή τουριστική επιχείρηση. Τι την εμποδίζει να αναπτυχθεί και να διασφαλίζει μια καλή ζωή σε έναν αυτοπασχολούμενο που δουλεύει μαζί με την οικογένειά του? Την εμποδίζει ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός με τα μαγαθήρια του κλάδου. Είναι όλοι εκτεθειμένοι στον ίδιο βαθμό, μεγάλοι, μικροί, οι ίδιοι εργαζόμενοι, σε μια κρίση ή σε μια αναποδιά? Ο τουρισμός, θέλουμε δεν θέλουμε κύριοι, επηρεάζεται από παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με το αν επιλέγουν οι τουρίστες στη χώρα μας ή άλλους προορισμούς. Για να δούμε όμως, σε αυτήν εδώ τη συγκυρία, με τον πόλεμο, πάνω από το κεφάλι μας, στρίπλα, στη γειτονιά μας, ποια είναι η στάση του καθενός? Αντιμετωπίζουν δυστυχώς τον πόλεμο ως ευκαιρία κερδοφορίας. Αυτό γίνεται. Όχι μόνο οι εργοδότες, αλλά και οι κυβερνήσεις. Η στάση λοιπόν που κράτησαν κυβερνήσεις και επιχειρηματικοί όμιλοι διαχρονικά σε όλες τις πολεμικές και άλλες πολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις που εξελίχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα σε ανταγωνίστες τουριστικά χώρες, είναι χαρακτηριστική για το πόσο τους ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυριολεκτικά έτριβαν τα χέρια τους με τα γεγονότα στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, με τον πόλεμο στη Συρία, με την κρίση στην Τουρκία, με την ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Τώρα, στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ, στηρίζουν το μακελιό, τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Προβάλλουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και σιωπούν μπροστά στη σφαγή. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι μόνο η ακυρώση των Ισραηλινών. Αυτή είναι. Αυτή είστε. Ας αναφερθούμε σε άλλους παράγοντες, όπως οι φωτιές στη Ρόδο, στον Εύρο, στην Εύβοια, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία και αλλού. Είχαν ή όχι άμεση επίδραση στην τουριστική δραστηριότητα στις περιοχές που επλήγησαν? Ποιος την πληρώνει σε τέτοιες περιπτώσεις? Σίγουρα όχι οι μεγαλοξενοδόχοι. Αυτοί έχουν δεκάδες επενδύσεις σε εξέλιξη, άλλες επιχειρήσεις εδώ, στη χώρα ή αλλού, και θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με αβάντες που δεν έχουν ούτε οι μικρομεσαίοι, ούτε βέβαια οι εργαζόμενοι που εξαρτώνται από το μισθό τους και μόνο. Με τον νόμο Χατζηδάκη πήραν ακόμη μεγαλύτερη αβάντα να ξεχυλώνουν τον εργάσιμο χρόνο όπως τους βολεύει. Το ίδιο με τον νόμο Γεωργιάδη, τις 13 ώρες δουλειάς, τη μη υποχρέωση δήλωσης των μεταβολών στα ωράρια από πριν. Οι εργοδότες εμφανίζονται πια ως νόμιμοι, εφαρμόζοντας τις άθλιες συνθήκες με την πολύωρη απασχόληση των εργαζομένων, την πλήρη ευελιξία που τους παρέχει η πολιτική σας για να χρησιμοποιεί τον εργαζόμενο όποτε θέλει και όσο θέλει και χωρίς αμοιβή των υπεραιών που έχετε ουσιαστικά καταργήσει. Είναι όλοι λοιπόν του ίδιου εκτεθειμένοι? Όχι. Το τουριστικό θαύμα που παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλες τις κυβερνήσεις, μόνο θαύμα δεν είναι για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουρισμό. Αλήθεια, τι σοϊ θαύμα είναι όταν οι τεράστιοι ρυθμοί ανάπτυξης κρύβουν από πίσω πάντα μια τεράστια αύξηση της εκμετάλλευσης?
Αλήθεια, είναι θαύμα η εποχική απασχόληση λίγων μηνών παρά τις κορώνες για επέκταση της τουριστικής περιόδου, οι 16 διαφορετικές ερασιτικές μορφές εργασίας, η εντατικοποίηση, δηλαδή δουλειά μέχρι τελεστικής πτώσης με μισθούς πείνας. Αλήθεια, πώς βγαίνουν τα αμύθιτα κέρδη των ομίλων του κλάδου? Με διαμονή σε τρόγλες ή σε υπόγεια μερικών τετραγωνικών μέτρων για τους εποχιακά εργαζόμενους? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τι κέρδη θα είχαν αν δεν επέβαλαν πεντάμινη και εξάμινη δουλειά δίχως ρεπό, με καραμπινάτη κλοπή σε ένσημα ή με δουλειά χωρίς διαλύματα μέσα στον καύσωνα? Θα πει κανείς, έτσι είναι η φύση της εργασίας στον τουρισμό. Αλήθεια? Γιατί, τι εμποδίζει? Αν όχι η κερδοφορία, η απληστία και η αισιοδοσία της εργοδοσίας, έναν εργάτη να δουλεύει 7ωρο πενθήμερο 35ωρο με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες τους? Γιατί είναι λογικό, όπως λένε μερικοί, να δουλεύει κανείς 6 μήνες και να πρέπει να ζήσει 12? Γιατί ο τουρισμός ή η αναψυχή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει όλο το χρόνο? Ακριβώς. Γιατί τα μονοπόλια θέλουν να απομυζούν όταν και όσο έχει εισερχόμενη αυξημένη τουριστική κίνηση. Σκεφτείτε πόσοι, πώς και πόσο θα δούλευαν αν ο λαός είχε πρόσβαση σε καλές ποιοτικές διακοπές όλο το χρόνο. Και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Αλλά ας μιλήσουμε για μια μικρή τουριστική επιχείρηση. Τι την εμποδίζει να αναπτυχθεί και να διασφαλίζει μια καλή ζωή για αυτόν και την οικογένειά του? Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι τα μεγαθύρια του τουρισμού, του κλάδου, που θέλουν να διευρύνουν την αγορά τους. Για το ναυάγιο της Ζακύνθου και τις αιματικές πηγές που γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο. Συνομωτική παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία ίδρυσε την Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, είχαμε τοποθετηθεί αρνητικά και σημειώνουμε ότι το ναυάγιο, η ευρύτερη περιοχή, χρειάζονται προστασία, διαχείριση, ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι την ένταση της εκμετάλλευσης και της εμπαρματοποίησής του με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματιών στον τουρισμό. Συνεχίζεται η έλλειψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και τους τουρίστες στη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό είναι εγκληματικό. Να παρθούν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας με συγκεκριμένες γεωλογικές επιστημονικές μελέτες. Η αναρχία στο σχεδιασμό χαρακτηρίζει το ΣΑΠΙ, αυτό σύστημα που τα πάντα γίνονται με βάση τα κέρδη και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό το σύστημα υπηρετούν όλα τα κόμματα που κινούνται εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων. Μεγάλο μέρος των αιματικών πηγών της χώρας παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο. Η ιδιωτικοποίησή τους μέσω της εχώρησης του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να τεθούν στην υπηρεσία των καπιταλιστικών κερδών, προσελκύοντας πελάτες, ασθενείς από άλλα κράτη, ήταν η επιλογή των κυβερνήσεων. Ασφαλιστικές παροχές όπως λουτροθεραπείες έχουν κυριολεκτικά καταργηθεί. Στεκόμαστε απέναντι στην ιδιωτικοποίηση και την επιχειρηματική δράση. Μπορούν την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Στεκόμαστε απέναντι στην ιδιωτικοποίηση και την επιχειρηματική δράση. Μπορούν να συμβάλλουν στις θεραπευτικές ανάγκες του λαού με κάλυψη του κόστους. Κύριε, το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως λαϊκό δικαίωμα και αναπόσπαστο στοιχείο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης. Και επειδή για το ΚΚΕ ο τουρισμός είναι ανθρώπινη ανάγκη, θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι καθαρά καθολικό λαϊκό δικαίωμα, μιας και έχει άμεση σχέση με την αναπλήρωση της εργατικής δύναμης και όχι να είναι εμπόρευμα και μάλιστα πανάκριβο. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους δικαιώματα είχαν κατακτήσει παλιά οι εργαζόμενοι στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όπου η μείωση του χρόνου εργασίας, η εξασφάλιση των δωρεάν διακοπών, η μείωση του συντάξιμου χρόνου εξασφαλίστηκαν από το σοσιαλιστικό σύστημα. Με οργανωμένες διακοπές και κατασκηνώσεις, με εξειδίκευση στις ανάγκες της πρόνοιας και της υγείας, με ειδικά δίκτυα για τα παιδιά και τους νέους. Στις καταστασιακές κοινωνίες, όπως και στη χώρα μας αργότερα, άρχισε να αναγνωρίζεται με κατακτήσει
κατακτήσει των εργαζομένων σε ένα βαθμό ως αποτέλεσμα της επίδρασης του σοσιαλισμού, της σκληρής ταξικής πάλης και σύγκρουσης, χωρίς όμως να κατοχυρωθεί ως υποχρεωτικό δικαίωμα και δωρεάν. Μια τέτοια κατάκτηση ήταν και ο κοινωνικός τουρισμός, που βέβαια και αυτός ήταν από χρήματα των εργαζομένων από την εργαστική εστία πριν την καταργήσουν, που είχε υποστεί και αυτή η παροχή το διαρκές πετσόκωμα όχι μόνο στον αριθμό των δικαιούχων, αλλά ακόμα και στον αριθμό των ημερών που επιδοτούνται. Που και αυτή η κατάκτηση, όπως η επιδότηση ανεργίας, έχει πάρει με τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση στον δρόμο της αντικατάστασής της, με νέα ωφέλη και ζεστό χρήμα για τη μεγαλοεργοδοσία. Και χρειάζεται άμεσα τώρα να διευρυνθούν τα κριτήρια των δικαιούχων, αλλά κυρίως να δοθεί δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων να μπορέσουν να κάνουν διακοπές στην αναψυχή. Το νομοσχέδιο μεταφέρει λοιπόν από το πρόγραμμα αυτό κονδύλια τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν. Πρέπει να αποτελέσει αυτό καθολικό αίτημα των εργαζομένων. Δεν γεφυρώνονται τα συμφέροντα του λαού με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Όσες κυβερνήσεις και να αλλάξουν, όσα κυβερνητικά σχήματα και αν διαμορφωθούν, όσοι τρόποι διαχείρισης και αν εφαρμοστούν, γιατί για τώρα τρόπος διαχείρισης είναι αυτό το νομοσχέδιο, τα συμφέροντα του λαού με την κερδοφορία του κεφαλαίου δεν γεφυρώνονται. Τέλος, για να μην απασχολώ άλλο το σώμα, το ΚΚΕ έχει καταθέσει κατά επανάληψη την πρότασή του στους εργαζόμενους πρώτα και κύρια και θέλουμε να γίνει αγώνας, τρόπος διεκδίκησης συνολικά του λαού μας για μια άλλη μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, όπου ο τουρισμός θα αποτελεί πράγματι δικαίωμα, καθολικό δικαίωμα για όλο το λαό.